Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του μεγάλου ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και αποτείουμε ένα φόρο τιμή στη μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη που άφησε αυτή η τεράστια πολιτική φυσιογνωμία τόσο στη χώρα μας όσο και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, που κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη του. Θεωρείτε ότι οι πολιτικές τις οποίες έφερε στην Ελλάδα δικαιώνονται αυτή τη στιγμή, ότι δείχνει πόσο αναγκαία είναι η συνέχιση της σοσιαλιστικής παράταξης με αυτό το στόχο, με αυτή την κατεύθυνση? Οι πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου όχι απλά δικαιώνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Πάνω στις πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου στήθηκε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα προχώρησε μπροστά και με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες του Ανδρέα και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κινούμαστε και πορευόμαστε ακόμα και σήμερα. 27 χρόνια μετά το θάνατο του αείμνηστου ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη ενός μεγάλου πολιτικού άνδρα που εμπέδωσε τη δημοκρατία στη χώρα μας, που καθιέρωσε το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, που αναβάθμισε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Και οι αρχές και οι αξίες του Ανδρέα Παπανδρέου παραμένουν επίκαιρες σήμερα όσο ποτέ άλλοτε και μας καλούν, μας εμπνέουν να κάνουμε εκείνες τις ανατροπές και τις ρήξεις που προστάζουν οι καιροί και απαιτεί ο τόπος. Σήμερα, εν όψει και των εθνικών εκλογών της Κυριακής, οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ανατροπής και αλλαγής, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού και να ξανακάνουμε την παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας, που ενέπνευσε τον ελληνικό λαό, να την ξανακάνουμε ξανά κίνημα εξουσίας με κυβερνητική πρόταση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και λύνει τα προβλήματα της Ελλάδας και των πολιτών της. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο δημοφιλέστερος Έλληνας πολιτικός της μεταπολίτευσης και όχι μόνο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πραγματικά με την παρουσία του, τις τομές του, τις μεταρρυθμίσεις του ως πρωθυπουργός άλλαξε προς το προοδευτικότερο, προς το καλύτερο την πολιτική ρότα της χώρας μας. Ακόμα και στην εξωτερική της πολιτική έπαιξε ένα σημαντικότατο και σπουδαίο ρόλο στην καθιέρωσή μας σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, τιμούμε τη μνήμη του ως λαός που τον αγάπησε, ως λαός που δεν τον ξέχασε και ως λαός που πραγματικά θα πρέπει οι ιδέες του, οι αντιλήψεις του να είναι για μας φάρος και οδηγός. Σήμερα, ως ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, τελούμε αυτή την επιμνημόσυνη δέηση ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του και διαπιστώνουμε ότι οι ιδέες του για την αλλαγή, οι ιδέες του για την προοδευτική πόρευση της χώρας είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. 27 χρόνια μετά το θάνατό του, πράγματι το πολιτικό προσωπικό της χώρας αναγνωρίζει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το μισό θα έλεγα εγώ και πολύ περισσότερο, ποια ήταν η συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου στη νεότερη πολιτική ιστορία, ιδιαίτερα μετά την μεταπολίτευση. Θεωρώ ότι οι παρακαταθήκες του, το έργο του, αλλά και η άλλη πνοή που έδωσε στα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας είναι αυτά που καταγράφουν την πορεία του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πιστεύω ότι όχι μόνο για μας που πιστέψαμε σε αυτόν και τον ακολουθήσαμε και παλέψαμε για να τεκμηριώσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το έργο, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο παράδειγμα, ώστε να θυμούμαστε τις παρακαταθήκες του και να υλοποιούμε με βάση τα προστάγματά του.